θα ακούσετε τι είπαν δύο χαρακαμένοι γονείς και δύο νομικοί τους. Θα ξεκινήσω από την ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Βλέπω σήμερα το πρωί ότι οι πιασάρικες ατάκες που έσπασε η γυναίκα και έκλαψε περνάνε. Τα υπόλοιπα δεν ακούγονται όλα. Σε ελάχιστα ακούγονται. Πάμε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και απευθύνομαι σε όλες τις μητέρες και τους γονείς του κόσμου. Πιθανότατα αρκετοί γνωρίζετε για τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Αυτό που συνέβη όμως σε εμάς είναι μια αληθινή τραγωδία, όπου δυστυχώς δεν είμαστε θεατές μιας παράστασης, αλλά τη ζούμε πραγματικά. Έρχομαι στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της ιστορίας της Ευρώπης. Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από τον ελληνικό μύθο και πολλά ιδανικά και αρχές γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική φιλοσοφία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες και τα κράτη της Ευρώπης συνδέονται με πολιτισμικές καταβολές και είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθούν το ένα το άλλο στην απόδοση δικαιοσύνης και να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο όπου η τήρηση των κανόνων από όλους είναι ιερή. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας του λόγου, καθώς και το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης, δηλαδή όλα αυτά που έχουν πληγεί στη χώρα μου. Αυτά που θα ακουστούν μπορούν να σας φανούν απίστευτα, αλλά είναι πραγματικά. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, όταν εμείς είμαστε πια η φωνή των νεκρών μας? Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι ακούτε τη φωνή της κόρης μου και των υπολείπων 57 θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην περιοχή των Ντεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο, πολύ νεκρό έγκλημα, με υπαίτιους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Θα σας μιλήσω για ένα έγκλημα, όπου υπεύθυνοι αντί να εφαρμόζουν τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες, μας παραπλανούσαν και μας κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα, τη χώρα που σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Διαφάνειας είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης. Αλλά ουδόλως νοιάζονται γι' αυτό. Γιατί η ντροπή προϋποθέτει συνείδηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας ασυνείδητης, διαχρονικής οικονομικής απιστίας που κατάφερναν να συντηρούν επειδή ακριβώς ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συνέβη ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. Σκοτώθηκαν 57 επιβάτες και τραυματίστηκαν 180 σε μια μετοπική σύγκρουση δύο τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που βρίσκονταν αντίθετα στην ίδια γραμμή. Για 19 λεπτά περίπου, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου, σχεδόν 20 ετών, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους. Είναι μάταιο να σας μεταφέρω τον πόνο το δικό μας, όμως με σιγουριά μπορώ να πω πως η κοινωνία συγκλονίστηκε και είναι ακόμα συγκλονισμένη, γιατί όχι μόνο σχεδόν όλοι είχαν ταξιδέψει έστω μια φορά με το τρένο, μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση μας ή στη θέση των αδικοχαμένων παιδιών μας, αλλά και γιατί αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο. Αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται υπήρχαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται είχαν γίνει. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια? Το μέγεθος της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας της μετακίνησης με τρένο και ότι οι επενδύσεις για το σιδηρόδρομο ήταν μόνο παραπλανητικά αφηγήματα. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας.
Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργός όμως υπέπεσε και σε άλλες παραβάσεις, όπως δεν προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώς να προχωρήσει στη θέσπισή τους όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει χωρίς ντροπή, αθώος, και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα της ασυλίας, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί και μπορεί ατιμόρυτος να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του. Πώς μπορεί λοιπόν ο σιδηρόδρομος στην κατάσταση εγκατάλειψης που βρισκόταν να έχει άδεια λειτουργίας? Κι όμως είχε. Ούτε η ρυθμιστική αρχή που αποτελεί μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας λειτουργούσε σωστά. Πώς δόθηκε άδεια λειτουργίας από την ελληνική ρυθμιστική αρχή και πώς μπόρεσε αυτή να πείσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια λειτουργίας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων συστάσεων και προστήμων για μη συμμόρφωση στους κανονισμούς? Ακούσαμε λοιπόν τη δημόσια τοποθέτηση της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ελέγχει απράγματι τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατάξεις σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, παρά μόνο όφιλε να συμπληρώνει τις εκθέσεις, βασιζόμενοι κυρίως σε έγγραφα ή και τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακολούθως, έστελνε ψευδείς εκθέσεις ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ψεύδονταν και σε εμάς και σε εσάς. Και μας παρουσίασε το ρόλο της εντελώς τυπικό, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς ευθύνες, ξεχνώντας όμως ότι η δική της αδειοδότηση σκότωσε 57 επιβαίνοντες, τραυμάτισε 180 και έθεσε σε κίνδυνο απώλεια ζωής και τους υπόλοιπους 113 επιβάτες από τους συνολικά 350 επιβαίνοντες, όπως μας έχει αναφέρει η εταιρεία. Μάθαμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις που δόθηκαν σε βάθος 20ετίας, περί τα 15 δις, όταν για την αναβάθμιση ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου στη Γαλλία, για παράδειγμα, το κόστος ήταν 7,5 δις. Και εμείς έχουμε μόνο ένα βασικό άξονα. Χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων, αλλά και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αγανάκτηση, λοιπόν, κοιτούσαμε από τη μία τα χρήματα που αναφέρονταν ότι έχουν ξοδευτεί για τη δίθεν αναβάθμιση του σειρμού και από την άλλη τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που μιλούσαν για πλήρη απουσία συστημάτων ασφάλειας, για ακατάλληλα βαγόνια, για καθημερινές βλάβες και εκτροχιασμούς και πολλά άλλα που αν τα γνωρίζαμε ουδέποτε θα επιτρέπαμε να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μας το τρένο. Μας παραπλάνησαν, μας εξαπάτησαν και εγώ ανήκω στους γονείς που προέτρεπαν τα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν το τρένο. Γιατί θεωρούσα ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μετακίνησης και μου φαίνονταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί ατύχημα. Πόσο τραγικό να μην μας επιτρέπεται να μείνουμε μόνο στο πένθος μας. 5 ώρες έκαιγε φωτιά στον τόπο της τραγωδίας. Παραβιάζοντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα για αντίστοιχες καταστάσεις, παραγκώνησαν τους δικαστικούς λειτουργούς και προχώρησαν σε πλήρη αλλίωση του χρόνου, του χώρου. Έσκαψαν τα χώματα σε βάθος περίπου 1 μέτρου. Απομάκρυναν τα χώματα αυτά, άγνωστο πού και αν τα πέταξαν σε ένα μόνο σημείο. Προχώρησαν σε επιχωμάτωση και ασφαλτόστρωση, εκεί που πριν ήταν χωράφια. Μέσα σε λίγες ώρες θεώρησαν πως βρήκαν ό,τι ήταν να βρουν από τα μέλη των ανθρώπων μας. Για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο. Με αυτές τις κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε, απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνες πολίτες στην αλήθεια και τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Μέσα σε 3 μέρες, λοιπόν, η εικόνα στον τόπο του εγκλήματος ήταν εντελώς διαφορετική. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Τίποτα. Σε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα, η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε μέσα σε γραφεία. Οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Αποφάνθηκαν χωρίς αυτοψία. Μάλιστα, έγραψαν ένα ημιτελές πόρισμα, γνωστοποιώντας μας ότι δεν θα ασχοληθούν με την έκρηξη. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να γίνει πραγματογνωμοσύνη χωρίς αυτοψία. Και πώς μπορούν
οι πραγματογνώμονες να επιλέξουν να ασχοληθούν μόνο με το ένα σκέλος της τραγωδίας, αν δεν έχουν λάβει τέτοιες οδηγίες από τους εντολείς. Σε αντίθεση με την ελληνική διαφορία, η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και προθυμοποιήθηκε να στείλει ειδικούς πραγματογνώμονες και να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παράλληλα με τις ελληνικές κινήσεις. Πώς όμως θα δικαιολογούσαν την πράξη του μπαζώματος και μάλιστα με την ανοχή των ανακριτών στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή και πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αρχή να κάνει επιτόπιους ελέγχους στον πλήρως παγκοσμιωμένο χώρο που έγινε σε λιγότερο από μία εβδομάδα χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική και εντελεχής έρευνα από ειδικούς πραγματογνώμονες παρά μόνο από τους διορισμένους του Υπουργείου. Έτσι, το Υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής να βοηθήσει με εξειδικευμένο προσωπικό την κατάσταση. Επιπλέον, φοβούμενοι ότι θα προχωρούσαν και στους απαιτούμενους ελέγχους για τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που ήταν επιβεβλημένο να γίνει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ως απλή Ευρωπαία πολίτης, αναρωτιέμαι, ο Ευρωπαϊκός Φορέας που παρέχει αυτά τα κονδύλια στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν να μην έχει το δικαίωμα και ταυτοχρόνως την υποχρέωση ελέγχου για να επιβεβαιώνει την αξιοποίηση αυτών και πώς νομιμοποιείται η απομάκρυσή του από την έρευνα για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά τη σύγκρουση δημιουργήθηκε μια πραγματικά τεράστια έκρηξη με διάμετρο 80 μέτρων που δεν μπορούσε να προκύψει από τη σύγκρουση δύο ηλεκτροκίνητων τρένων και προκάλεσε χημικά εγκάβματα σε δέρμα, πνεύμονες και λάρυγγα στους διασώστες και στους παρευρισκόμενους. Είναι απορίας άξιο πως ο ανακριτής, ο οποίος δεν επισκέφτηκε επίσης ποτέ το χώρο του εγκλήματος ως όφιλε παρά μόνο 9 μήνες αργότερα, δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει την αιτία πρόκλησης αυτών των χημικών εγκαυμάτων. Ακόμα και όταν το χημείο του κράτους μετέβη στην περιοχή για ελέγχους, μετά από επιμονή των συγγενών και όχι του ανακριτή και με καθυστέρηση 40 ημερών στον μπαζωμένο χώρο, εξέδωσε πόρισμα που καταγράφεται η ύπαρξη έφλεκτων ουσιών όπως ξυλολίου αρχικά και ακολούθως σε δεύτερο χρόνο, 8 μήνες αργότερα, πάλι με απέτηση των συγγενών, την ύπαρξη κι άλλων εκρηκτικών ουσιών όπως το λουλολίου, προπανίου και βουτανίου που βρέθηκαν σε ρούχα και αντικείμενα των επιβατών. Και παρόλο που είναι γνωστό ότι αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται στην οθεία καυσίμων, ο ανακριτής και οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρθηκαν να προβούν σε περαιτέρω έρευνες, παρόλο που το γνώριζαν από τον Δεκέμβριο. Και ούτε τους έκανε εντύπωση γιατί η κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού, απροκάλυπτα και χωρίς να έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα, προέβη στο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ανέβρεσης αυτών των ουσιών. Και σε πόσα ποινικά δικήματα υπέπεσαν ανακριτές και εισαγγελείς, επιτρέποντας την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος, τη μη σχολαστική συλλογή των ανθρωπίνων υπολοιμάτων και την άτακτη μεταφορά βαγονιών και χωμάτων σε διαφορετικό σημείο χωρίς κανένα λόγο. Άραγε, θα είχαν διακινδυνεύσει να υποπέσουν σε τέτοια αδικήματα αν πίστευαν ότι θα τιμωρηθούν. Μάλλον πίστευαν και πιστεύουν ότι βρίσκονται σε κοινή γραμμή πλεύσης με τον Άριο Πάγο. Αν αυτό δεν δείχνει ότι η δικαστική εξουσία λειτουργήσε προς όφελος της κυβέρνησης, τι μπορεί να δείχνει? Σίγουρα πάντως όχι αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ανακριτές και εισαγγελείς είχαν στα χέρια τους το αρχικό ημιτελές πόρισμα των πραγματογνώμων, αυτό του Υπουργείου που αναφέρει ότι προκύπτουν υπουργικές ευθύνες. Δεν γνώριζαν ότι όφυλαν να το παραδώσουν αμελητή στη Βουλή για άρση της ασυλίας, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ορίζει ότι όταν υπάρχουν έστω και υποψίες για υπουργικό αδίκημα, γίνεται αυτομάτως άρση της ασυλίας και οδηγείται ο υπουργός σε ειδικό δικαστήριο. Ανταυτού, επετράπει στον πρώην υπουργό να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα για τις εκλογές. Το επετράπει δηλαδή να ξαναθέσει τον εαυτό του υποψήφιο σε μια σημαντική θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Και δεν έχουν περάσει παρά μόνο 1-2 μήνες από το διανόητο έγκλημα. Και εμείς αναγκαζόμαστε,
παρά το πένθος μας, να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους και να εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, έχοντας απέναντί μας την κυβέρνηση, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιμένουν να μην αναδεικνύουν τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι δίκαιοι. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Όμως είναι εμφανής η αρνησιδικία με την οποία λειτουργεί η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά και σε κάθε ποινικό αδίκημα που εμπλέκεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας. Μοιάζει η δικαστική εξουσία να είναι ταγμένη προς αυτό το σκοπό, την προστασία των πολιτικών. Το πλάνο της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ήταν σιγά σιγά το θέμα να σβήσει. Σταμάτησαν να ασχολούνται μόλις ένα μήνα μετά, καθώς ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος και η υπόθεση των Ντεμπών δεν βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο παραπληροφόρηση και στήριξη του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που δημόσια βιάστηκαν να αποφανθούν ως άλλη δικαστική λειτουργή ότι το αίτιο για το έγκλημα ήταν το ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, ένας υπουργός με περισσή έπαρση δήλωσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εξέδωσε και την ετιμιγορία σχετικά με το έγκλημα στα Τέμπη, προειδεάζοντάς μας για την καθολική ατιμορρησία που θα ακολουθούσε και η οποία είχε ήδη αποφασιστεί. Για το μπάζωμα, που πρέπει να είναι η ταχύτερη κρατική δράση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, μέσα σε 3 μέρες βρέθηκαν τα χρήματα, 650.000 ευρώ, ο εξοπλισμός, τα εργατικά χέρια και συνέβη το θαύμα. Και μόνο σαν θαύμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, δεδομένης της απίστευτης καθυστέρησης σε όλες τις άλλες διαδικασίες που αφορούσαν το σιδηρόδρομο και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι οι συμβάσεις του 2004 που αφορούσαν τα τρένα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις, οι οποίες έπαιρναν συνεχώς αδικαιολόγητες παρατάσεις για τους ίδιους λόγους κάθε φορά, και το μόνο που άλλαζε ήταν ότι αυξάνονταν το κόστος του έργου, για να φτάσουμε να μιλάμε σήμερα για πενταπλάσια αύξηση. Χρήματα που έχουν δοθεί χωρίς να έχουμε παραλάβει τίποτα. Ο Έλληνας πάντως, οικονομικός εισαγγελέας, που ασχολήθηκε με τη σύμβαση 717, την έβαλε στο αρχείο, εκεί όπου συνήθως μπαίνουν όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους πολιτικούς. Να σημειώσω ότι το κόστος λειτουργίας της τηλεδιοίκησης, ένα από τα μέτρα ασφαλείας που θα απέτρεπε το έγκλημα εκείνο το βράδυ, κόστισε 200.000 ευρώ. Το 1/3 του κόστους του μπαζώματος. Και ακούγαμε από τους υπουργούς τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον να μιλούν για τεράστια κονδύλια που δαπανώνται για την αναβάθμιση του σειρμού, τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων, Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε 4,5 ώρες. Το πιστέψαμε. Μας φάνηκε λογικό με τέτοιες επενδύσεις που διαφημίζονταν. Εξάλλου πάντα ήταν το πιο χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης. Οπότε δικαιολογούσαμε και επικροτούσαμε αυτή την ακριβή επένδυση. Και το χρησιμοποιούσαμε. Το στηρίξαμε απόλυτα. Ακόμη και με τη ζωή μας. Πού να φανταστούμε την τραγική αλήθεια και τον κίνδυνο που διατρέχαμε εμείς και τα παιδιά μας κάθε φορά. Οι μηχανοδηγοί που το ζούσαν από κοντά και γνώριζαν με λεπτομέρεια την παθογένεια, διαμαρτύρονταν. Έστελναν υπομνήματα, εξώδικα, στους υπουργούς μεταφορών. Άδικα, δεν άλλαζε τίποτα. Επέμεναν όμως, γιατί η κατάσταση χειροτέρευε και πλέον δεν ήταν πιθανός, αλλά ορατός ο κίνδυνος δυστυχήματος. Φανταστείτε να είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να δουλεύουν, ενώ ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σκοτωθούν. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Πετούσε τα υπομνήματα στον κάλαθο των αχρήστων και κήρυτε τις κινητοποιήσεις τους παράνομες. Οι μηχανοδηγοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Απείλησαν ακόμη και με παρετήσεις. Και κάποιοι που δεν άντεξαν να αναλάβουν το βάρος του εγκλήματος, παρετήθηκαν. Οι παρετήσεις έγιναν δεκτές, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Και όλα σε γνώση και του Πρωθυπουργού και του Αρείου Πάγου. Και μετά από ένα χρόνο, προφυλακιστέοι βρίσκονται 2 υπάλληλοι της εταιρείας. Ο σταθμάρχης και ο επόπτης του. Το αφήγημα του ανθρωπίνου λάθους ως τη μοναδική αιτία αυτής της τραγωδίας παίρνει σάρκα και οστά, χωρίς αυτό βέβαια να απαλλάσσει το ανθρώπινο δυναμικό από τις ευθύνες του. Θα μιλούσα για ντροπή, αλλά τότε πώς θα χαρακτήριζα τις συμβουλές που μας έδωσε μια εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν τη συναντήσαμε για να διαμαρτυρηθούμε για όλες τις παραλήψεις και καθυστερήσεις στην υπόθεσή μας. Μείναμε άναυδοι όταν μας συμβούλεψε να μην ασχολούμαστε με το γεγονός.
παρά να κοιτάξουμε τη ζωή που μας απομένει, να την περάσουμε με ηρεμία και γαλήνη με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αυτή η κυρία είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπεύθυνη για τη δική μας υπόθεση και φυσικά είναι εν ενεργεία, παρά αυτά που λέει και που κάνει ή μάλλον δεν κάνει. Και δεν τολμούν να αναβαθμίσουν τις κατηγορίες για αυτό το τρομακτικό έγκλημα, στο οποίο ακόμα και η ανώτατη ποινή φαντάζει άδικη και μικρή. Μήπως γιατί οι ένοχοι ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπων που δεν τιμωρούνται? Και μήπως αν η υπόθεση αφορούσε απλούς πολίτες, η μέχρι τώρα διαδικασία να ήταν διαφορετική και δίκαιη? Και μήπως αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια στην Ελλάδα? Άλλο κριτήριο για τους πολίτες και άλλο για την άρχουσα τάξη. Μα στην άρχουσα τάξη οι νόμοι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί, γιατί οι πράξεις τους αφορούν τη ζωή του συνόλου της κοινωνίας και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η ελάχιστη πιθανότητα να πληγεί η κοινωνία. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Όχι από επιλογή, αλλά από επιβολή. Οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε τη ζωή και την ευμάρειά μας αποδείχτηκαν οι δολοφόνοι μας. Ελάτε στη θέση μας. Να έχετε ακούσει τον Υπουργό Μεταφορών από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων πριν το έγκλημα, 7 μέρες πριν το έγκλημα, να εξυμνεί την άριστη λειτουργία των τρένων και να δείχνει θυγμένος όταν ερωτάται για την ασφάλειά τους. Να παραπλανά τον κόσμο, να τον προτρέπει να χρησιμοποιεί άφοβα το σιδηρόδρομο, ώστε να κόβονται εισιτήρια και να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση του δικτύου και την επικινδυνότητά του. Τολμήστε για λίγο να αισθανθείτε το μέγεθος του εμπεγμού και της εξαπάτησης. Και η παραπλάνηση δεν έχει σταματημό. Επιτρέπουν τη Hellenic Train να διαφημίζει την υπερσύγχρονη αίθουσα τηλεδιοίκησης, ενώ γνωρίζουν ότι οι εικόνες ήταν από την αίθουσα της Ιταλίας. Και ότι στην Ελλάδα όχι μόνο δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αλλά ούτε κανένα άλλο σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία. Ακόμα και τα πεπαλαιωμένα χειροκίνητα συστήματα ελέγχου υπολειτουργούσαν. Φανταστείτε, ένας και μοναδικός χειροκίνητος πίνακας ελέγχου, εμβέλειας 4.000 μέτρων, έδειχνε μόνο γύρω στα 1.700 μέτρα, επειδή δεν είχαν αντικατασταθεί τα καμένα λαμπάκια. Άραγε, η Trenitalia που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Hellenic Train θα τολμούσε να κινήσει τα τρένα με τις ίδιες συνθήκες ακαταλληλότητας και την ίδια επικινδυνότητα στην Ιταλία και μάλιστα με την κάλυψη των Υπουργών και της Ιταλικής Ρυθμιστικής Αρχής? Ή εκεί υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και οι νόμοι ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως και σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνε άδεια λειτουργίας? Αλλά και μετά την τραγωδία η παραπλάνηση συνεχίζεται. Έχουν περάσει λίγες μέρες μόνο και ο Υφυπουργός Μεταφορών εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης για να μας πείσει ότι υπάρχει σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση. Μας παρουσιάζει όμως τον τοπικό πίνακα ελέγχου, αυτόν με τα καμένα λαμπάκια, σαν τηλεδιοίκηση, και έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν ο σταθμάρχης τον διαψεύδει. Και ενώ εμείς και η κοινωνία παγώνουμε από το μέγεθος της παραπληροφόρησης, οι δημοσιογράφοι και οι δικαιοσύνοι παρακολουθούν προκλητικά διάφορα. Οι μεν γιατί τέτοιες οδηγίες έχουν από τους προϊσταμένους τους και οι δε γιατί οφείλουν υπακοή σε αυτούς που τους διόρισαν. Και όσο αφορά την πολιτική ηγεσία, αυτή έχει το ακαταδίωκτο. Παρερμηνεύοντας εσκεμμένα το συγκεκριμένο νόμο της βουλευτικής ασυλίας, η οποία υπάρχει για όλους τους βουλευτές, με σκοπό να τους επιτρέπει να επιτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους, προστατευμένοι από κακόβουλες κινήσεις πολιτών. Είναι δυνατόν όμως να το επικαλούνται όταν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, ακόμα και υποψία για εμπλοκή σε αξιόπινη πράξη? Πώς όμως θα στοιχειοθετηθεί ακόμη και υποψία εμπλοκής σε αξιόπινη πράξη, όταν αυτό καλείται να το αποφασίσει ένα σώμα βουλευτών και όχι ένα δικαστήριο? Και μάλιστα όταν σε αυτό το σώμα βουλευτών οι συμμετέχοντες δεν προέρχονται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ισόποσα. Δυστυχώς, η σύσταση του σώματος είναι βάση της εκλογικής δύναμης και οι αποφάσεις πολύ συχνά αποτέλεσμα κομματικής πειθαρχίας. Αυτό το σώμα των βουλευτών, λοιπόν, υποκαθιστά τη δικαστική λειτουργία και
μη έχοντας τις νομικές γνώσεις, μη γνωρίζοντας τη δικογραφία, μη έχοντας πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα εκτός δικογραφίας, όπως η μήνυση των συγγενών και η μήνυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζητείται η άρση ασυλίας για δύο υπουργούς, και τέλος αποκλείοντας εσκεμμένα ουσιώδεις μάρτυρες, καλείται να αποφανθεί για το αν θα γίνει άρση ασυλίας. Γνωρίζουμε όμως και εμείς και εσείς ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες τα εγκλήματα δικάζονται στα δικαστήρια και όχι στα κοινοβούλια, με αμεροληψία και ακεραιότητα. Γιατί οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους? Για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε τότε? Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Δικαιώματα εμείς οι συγγενείς δεν έχουμε να μάθουμε τι έγινε πραγματικά. Δικαιώματα δεν είχαν οι επιβάτες που σκοτώθηκαν. Δικαίωμα δεν έχει η κοινωνία στην ασφαλή μετακίνηση. Μπορείτε να φανταστείτε τους σιδηροδρόμους στις χώρες σας. Τους χρησιμοποιείτε καθημερινά. Νιώθετε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα που μάθατε πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, θα τολμούσατε να κάνετε τη σύγκριση? Όχι μόνο σε σχέση με την κατασκευή και τη λειτουργία, αλλά και σε σχέση με το σεβασμό που εισπράτετε ως πολίτες. Θα τολμούσατε να ταξιδέψετε με τρένο στην Ελλάδα? Θα επέτρεπε η δική σας κυβέρνηση αυτή την ασυδοσία και τον ευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης? Αλήθεια στη χώρα σας? Θα τολμούσε κανείς να βάλει τιμή στην ανθρώπινη ζωή? Σε μας τόλμησαν. Την κοστολόγησαν όσο ένα εισιτήριο τρένου. Και όταν αυτό υπόθηκε, όχι μία φορά μόνο, κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε να πάρει θέση. Και κανένας εισαγγελέας δεν έδωσε εντολή να συλλάβουν αυτόν τον άνθρωπο. Όχι βέβαια γιατί δεν είναι παράνομο αυτό στην Ελλάδα, αλλά γιατί αυτός που το είπε είναι υπουργός και μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Τα παιδιά μας δεν ήθελαν να πεθάνουν. Ήθελαν να ζήσουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν ήταν αυτή η μοίρα τους. Ούτε ήταν η τραγική θυσία, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές. Αλλά το αποτέλεσμα μιας χρόνιας εγκληματικής οικονομικής απάτης. Ανθρωποθυσίες δεν συμβαίνουν το 2023. Μόνο σκόπιμες παραλήψεις, εγκληματικές παραβάσεις και αδιαφορία για τον άνθρωπο. Δεν μιλώ κομματικά. Δεν έχω κάποιο όφελος. Και θα έδινα τα πάντα να μην ήμουν εδώ να σας μιλάω γι' αυτό. Και ντρέπομαι που μιλάω για την υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων του πολίτη στη χώρα μου. Παραμένω όμως περήφανη για τους προγόνους μου που έβαλαν τις βάσεις για το δυτικό πολιτισμό. Αλλά και διπλά περήφανη για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που η ψυχή τους σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Και οραματίζονται να επανέλθει στη χώρα μας η χαμένη της αξιοπρέπεια, η έγκλη περηφάνεια. Μιλάω πολιτικά, ως ενεργός πολίτης που φωνάζει για το αυτονόητο. Μας ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν με τη διαφθορά και την απραξία τους τα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, με τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Μας ενδιαφέρει η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας για εγκλήματα κατά της ζωής. Γιατί το καταδίωκτο είναι το συγχωροχάρτη της διαφθοράς, της ασυδοσίας και του ευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας ενδιαφέρει η αδέσμευτη λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί αλλιώς γίνεται συνένοχη και ένοχη για εγκλήματα κατά ζωής και αξιοπρέπειας. Και χωρίς αυτή η κοινωνία είναι καταδικασμένη. Μας ενδιαφέρει η ελευθερία του τύπου, γιατί είναι θεμελιώδες δικαίωμά μας να γνωρίζουμε την αλήθεια, ώστε να βγαίνουν όλο στο φως, εκεί που το ένοχο θα ντρέπεται και θα ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Αλλιώς βασιλεύει μαζί με τη διαφθορά, την ασυδοσία και την αποδόμηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας οικονομικής απιστίας και σωρίας καταχρήσεων, παραλήψεων και λαθών. Ακολούθως πλήθος κυβερνητικών ενεργειών προσπάθησε να παραποιήσει και να συγκαλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Όμως η αλήθεια είναι το φως και μόνο στο φως υπάρχει ζωή. Και επειδή δεν ανεχόμαστε άλλο την παρανομία, την ανισότητα και την αδικία, μόνιμως αποφασίσαμε να έχουμε φωνή και φτιάξαμε ένα ψήφισμα προκειμένου να ζητήσουμε να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο δικαίωμα των πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Το ψήφισμα αυτό το στηρίζουν πολλοί συμπολίτες μου που καθημερινά αυξάνονται. Βρισκόμαστε κοντά στις 300
30.000 υπογραφές πολιτών ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων. Υπογραφές Ελλήνων που επιθυμούν αυτή την αλλαγή για τη χώρα τους. Η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη μήτρα πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστημών, τέχνης, θεραπείας. Εδώ γεννήθηκαν αξίες, ιδανικά αρετές και καλλιεργήθηκε το ήθος και αξιοπρέπεια με ανθρώπους υπέροχους και δημιουργικούς που αγωνιούν και εργάζονται ως προς την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η ομιλία μου τελείωνε κάπου εδώ, αλλά επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμα, τα οποία αισθάνθηκα εχθές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη ο πρώην Υπουργός Μεταφορών. Κατέθεσε σε αυτό το στημένο σώμα βουλευτών. Σε αυτό το σώμα που γνωρίζει εκ των προτέρων το ευνοϊκό για εκείνον αποτέλεσμα. Κατέθεσε ότι είναι αθώος. Σε ένα έγκλημα που όλα τα στοιχεία δείχνουν μόνο παρανομία και δεν υπάρχει τίποτε νόμιμο. Με αλαζονία ανέφερε ανακρίβειες και ψεύδι και επιχειρήματα που πολλοί εξ ημών θα ντρέπονταν να ξεστομίσουν, πόσο μάλλον να ισχυριστούν με θέρμη. Ο πρώην Υπουργός γνωρίζει καλά όμως ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Τόλμησε να αναφερθεί και σε εμάς. Υπονόησε ότι ο πόνος μας πρέπει να είναι βουβός, χωρίς να ενοχλεί, έτσι ώστε να ακούγεται μόνο η δική του φωνή και η δική του άποψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω, μιας και βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο όπου η δημοκρατία είναι σε ισχύ. Κύριε Καραμαλή, ακούγοντάς σας, σκέφτηκα. Τι λυπηρό οι νομοθέτες δεν με ρίμνησαν για ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστούν το μέγεθος αναξιοπρέπειας και της ανηθικότητας που μπορεί να φτάσει κάποιος. Κρίμα. Ο πόνος μας είναι πολύ μεγάλος για εσάς. Πλέον όμως είστε η μειοψηφία. Εσείς και οι υποστηρικτές σας αποτελείτε μια μικρή ομάδα που στηρίζει το έγκλημα, που αγαπά την ατιμωρησία. Έτσι βόλευε μέχρι σήμερα. Η κοινωνία όμως στέκεται όρθια μπροστά σας και παρακολουθεί τις τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις και οραματίζεται τη δικαίωση, την απελευθέρωση της δικαιοσύνης και την ταφή των όσων εσείς εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και εμάς σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Σας καλούμε να φανείτε αρρωγή στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι λοιπόν η ομιλία της κυρίας Καριστιανού σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα σας πω μια εξέλιξη. Εμφανίστηκε ο άλλοτε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Αγοραστός, στην Εξεταστική Επιτροπή πριν από λίγο και διάβασε μια δήλωση. Από τη στιγμή που έχει κινηθεί, λέει, ποινική δικονομία με ποινική δίωξη σε βάρος του δις από τις δικαστικές αρχές, ο ίδιος δεν προτίθεται να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή οτιδήποτε το οποίο θα οδηγούσε σε αυτοεπιβάρυνσή του. Θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να διαρρέουν στα μέσα ενημέρωσης στοιχεία της ποινικής δίωξης, ότι διώκεται δηλαδή, και επαναλαμβάνοντας τη δήλωση ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπακούοντας εντολές του συντονιστικού οργάνου, το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει μηχανήματα για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Αγοραστός, έκανε τη δήλωσή του. Θυμάμαι ότι ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, ο τεχνικός σύμβουλος των συγγενών των θυμάτων, όταν του είχαμε πει να σχολιάσει την ποινική δίωξη κατά Αγοραστού, μας είχε πει ότι είναι θετική εξέλιξη, ηρωνικά το είπε, αλλά γι' αυτόν γιατί θα την επικαλεί το δικαίωμα του κατηγορουμένου, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Αγοραστός, αν σας καθήλωσε η ομιλία της κυρίας Καριστιανού, ακούστε δήλωση τώρα, διότι τον έκαιγε ότι διέρευσε η δίωξή του. Το ότι μπάζωνε με τα μηχανήματά του, αφού δεν λέει για την ώρα με ποια εντολή, λέει μόνο ότι εξέφρασε τα μηχανήματα, τα διέθεσε με εντολή του συντονιστικού. Τελεία. Γενικώς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του όλοι. Και ακόμη μια φορά εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τη συντριβή μου για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Κατανοώ και σέβομαι τον πόνο των συγγενών, των οικείων, των θυμάτων και των επιζώντων.
σεβόμενος απόλυτα το ρόλο της Εξεταστικής Επιτροπής και αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελείτε, βρίσκομαι ενώπιον σας και θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Κληθείς εκ μέρους σας να εξεταστώ ως μάρτυρας για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σας γνωστοποιώ ότι για αυτά τα πραγματικά περιστατικά διενεργήθηκε ήδη μεταξύ άλλων εις βάρος μου ποινική προκαταρτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Εν συνεχεία, όπως πληροφορήθηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και η δικογραφία διαβιβάστηκε στο εφετείο Λάρισας λόγω ειδικής δοσιδικίας. Επισημαίνω ότι με δεδομένη την ιδιότητά μου ως κατηγορουμένος στην ίδια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν να καταθέσω ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής Βουλής, αφού όπως προανέφερα, αυτή εκκρεμεί στη δικαιοσύνη και θα είμαι σε θέση να καταθέσω μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Αναφέρω επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, και την ανεπίτρεπτη και παράνομη δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος μου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ποινική διαδικασία, στην οποία φέρω την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και να παραμορφώνει τους κανόνες με την προσαρμογή, εντός εισαγωγικών, προσαρμογή τους σε προσδοκίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την ορθή διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας. Η αυστηρή τήρηση των ελόγων κανόνων διασφαλίζει μόνη αυτή την νομιμοποίηση της δικαστικής απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί και κατατείνει στην αποδοχή της δικαστικής απόφασης ως προϊόντος μιας ορθής διαδικασίας που διεξάγεται με όρους εισηγορίας και δικαιότητας. Από τις διατάξεις των άρθρων 145 παράγραφος 1-2 και 147 παράγραφος 1-3 του κανονισμού της Βουλής προκύπτει ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν μεταξύ των άλλων το δικαίωμα να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες με τους όρους όμως και τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 παράγραφος 4 και 273 παράγραφος 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας συνάγεται ότι το πρόσωπο κατά το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαγορεύεται να καλείται και να εξετάζεται ως μάρτυρας. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει και από τις αυξημένες τυπικής ισχύως διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα και δει πρώτον από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις οποίες καθιερώνεται το δικαίωμα δίκαιης δίκης και το τεκμήριο αθωότητες. Και δεύτερον, από το άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 7 του Διεθνής Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, νόμος 2462 του 1997, το οποίο διακηρύσει την απαγόρευση της αυτοεπιβάρυνσης. Ορομέρη Αλίου Πάγου, δεύτερη 1999, Ολομέλεια Αρίου Πάγου, πρώτη 2004 και Συμβουλίου Πλημελιωδικείου Αθηνών, 2087 του 2011, το οποίο και προσκομίζω. Αρνούμε κάθε εις βάρος μου κατηγορία ως αβάσιμα
και αδίκως έχει διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο, η οποία αποτελεί απόρρια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων, δεδομένου ότι, όπως έχω ήδη πει στη δήλωσή μου, Περιφέρεια Θεσσαλίας παρήχε αποκλειστικά και μόνο υποστηρικτική βοήθεια που συνίστατο μόνο στη διάθεση μηχανημάτων, όπως αποφασίστηκε από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Ενήργησε δηλαδή ως όφιλε να πράξει, χωρίς να έχει πρωτοβουλία ενεργειών. Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ασκώ κατάρθρον 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το δικαίωμα σιωπής, επιφυλασσόμενος να παράσχω τις απαιτούμενες εξηγήσεις μου ενώπιον των δικαστικών αρχών όπου εκκρεμεί η παρούσα υπόθεση. Αυτά από τον κύριο Αγοραστό. Πώς για τη γούνα μας έχουμε έτοιμο όλο το νομικό οπλοστάσιο και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δικαίως, εντάξει, το δικαιούται ο καθένας. Να λέμε ότι παραμορφώνονται οι κανόνες ποινικής διαδικασίας. Δεν παραμορφώθηκαν οι κανόνες, αναρωτιέμαι, ποινικής διαδικασίας όταν μπαζώνονταν ο χώρος, χωρίς να φωτογραφηθεί, να αρχαιοθετηθεί με πρωτόκολλα όλα αυτά που οφείλουν να γίνουν αν είχε τόσο ανάγκη να μπαζωθεί ο χώρος. Αλλά για να αποφύγει να αυτοεπιβαρυνθεί, δεν καταθέτει. Αρνήθηκε όμως σε βάρος του την κατηγορία και είπε ότι το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει τα μέσα στην απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Αυτό φαντάζομαι θα κληθεί από την Επιτροπή. Αν και, για να είμαι δίκαιος, μετά το δικαίωμα στη σιωπή που επικαλέστηκε ο κ. Αγοραστός, η Επιτροπή θα έπρεπε να διακόψει, να περιμένει να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία και να ξανασυνεδριάσει τον Ιούνιο, λέω. Αν δεν, θα προχωρήσει κανονικά. Αυτά είπε ο κύριος Αγοραστός. Δεν είπε, επανέλαβε τη δήλωσή του, ότι αυτός διέθεσε τα μηχανήματα. Βρέστε τα με το συντονιστικό πολιτικής προστασίας. Ποιοι ήταν εκεί, παρόντες, τα πρακτικά κτλ. Είδου πεδίο δόξης λαμπρό, αφού ο κύριος Αγοραστός λέει ότι αρνείται τις κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγοραστό. Βάλτε τα δίπλα-δίπλα με την κυρία Καριστιανού. Και όχι μόνο με την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε στην ίδια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι είπε ο πατέρας, ο χαροκαμένος ενός ακόμη παιδιού, κύριος Παύλος Ασλανίδης. Δέμπη 28 Φεβρουαρίου 2023, 23 και 22 ώρα 0. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει από εκείνη τη στιγμή, αιώνας αβάσταχτος. Ένα ολόκληρο χρόνο μετά, καλούμαστε να αποδεχτούμε και να καταπιούμε ψέματα, έσχη, συγκάλυψη, εξευτελισμό, ξεπούλημα. Πώς μια ανθρώπινη ζωή ξεπουλιέται τόσο εύκολα σε μια χώρα υποτίθεται δημοκρατική, σε μια χώρα που υποτίθεται ότι βρίσκεται κάτω από τις φτερούγες της δημοκρατικής Ευρώπης? Ήρθα εδώ για να ασκήσω το υπέρτατο δικαίωμά μου, το δικαίωμά μου να είμαι άνθρωπος. Δικαίωμα που έχει καταπατηθεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, τη χώρα της ντροπής. Δίνεις μάχη απλώς για να είσαι άνθρωπος. Αλλά το να είναι κάποιος άνθρωπος θα έπρεπε να είναι έγκλημα και μάλιστα εκ προμελέτης. Το έγκλημα των Ντεμπών δεν είναι υπόθεση που αφορά 57 ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Είναι ένα έγκλημα εθνικό, είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Όσους ταξίδεψαν σε αυτό το σιδηρόδρομο Καρμανιόλα και όσους δεν ταξίδεψαν ποτέ. Γιατί όλοι είμαστε επιβάτες στην ίδια ταχεία ενός εκτροχιασμένου και τυχοδιοκτικού κράτους που δεν διστάζει να ξεπουλάει ακόμα και ζωές για εισιτήρια. Κάποιοι άθλοι στήριξαν με την ψήφο τους αυτό το σάπιο σύστημα εξουσίας. Κάποιοι συμβιβάστηκαν με την τριτοκοσμική κατάσταση της χώρας. Κάποιοι συνθηκολόγησαν με την ιδέα ότι έχουμε ένα κράτος ακαταδίωκτον. Κάποιοι είπαν με ητοπάθεια ότι ο μηχανισμός συγκάλυψης των μέσων μαζικής εξαπάτησης είναι τόσο ισχυρός που δεν πρόκειται να υπάρξει δικαίωση. Η συνέχιση αυτή της καταστροφικής λογικής στα χρόνια που έρχονται θα οδηγήσει τη χώρα στην απόλυτη απαξίωση, στην απώλεια κάθε ίχνους πολιτισμού, ηθών και αξιών. Λοιπόν, εμείς αρνούμαστε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε εμπόλεμη ζώνη. Και οι πέτοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Διεφθαρμένοι,
δήμοι του λαού, ανελαίτη μπροστά στη δυστυχία μας, παίζουν με τις ζωές μας. Ακόμα και οι δοσύλλογοι του σκοτεινού παρελθόντος οχριούν μπροστά τους. Στους κρατικούς αξιωματούχους, δικαστές, ανακριτές, εισαγγελείς και εμπλεκόμενους στο έγκλημα των Τεμπών. Είναι δυστυχώς φανερό ότι δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε τέτοιους λειτουργούς δικαιοσύνης. Η διάκριση των εξουσιών έχει καταργηθεί. Και δεν είναι υπερβολή, εδώ μιλάμε για κυβερνώσα μαφία. Για συμμορία που λαιλατεί τη χώρα, ανάλγητη στο πένθος και στη συμφορά μας. Ντροπή στους δικαστές, ντροπή στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, ντροπή στον υπεύθυνο Υπουργό Καραμαλή. Υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίοι που μιλάτε για ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα σε στημένες επίσημες ομιλίες, όταν την ίδια στιγμή μετατρέπετε όλη τη χώρα σε νεκροταφείο και θέλετε να, να θάψετε ζωντανούς ανθρώπους, ιδέες και ιδανικά. Γήπες που αφαιρείτε με τέτοιο ελεηνό τρόπο ζωές νέων ανθρώπων χωρίς να ντρέπεστε. Μπορεί όμως να προκαλέσατε ένα τεράστιο έγκλημα στη γη, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο δεν μπορείτε ούτε καν να μας αγγίξετε. Ούτε εμάς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας. Γιατί έχουμε στο πλευρό μας δυνάμεις που ούτε καν φαντάζεστε. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων που θα δεχτούν τις συνέπειες αυτών των δυνάμεων, γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα. Ακόμα και ένας μόνο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο να μείνει ζωντανός σε αυτή τη γη θα έχει τη δικαιοσύνη στο πλευρό του. Και μπροστά του είστε ένα τίποτα. Δεν έχετε ιδέα με ποιον τα βάζετε διαπράττοντας τέτοια ύβρι. Γιατί πάνω από τους ανθρώπινους νόμους υπάρχουν άλλοι νόμοι ανώτεροι που δεν τους υπολογίσατε καθόλου. Αυτοί όμως μπαίνουν σε εφαρμογή αυτόματα και απαρέγκλητα και δεν μπορείτε να λαδώσετε κανέναν και να γλιτώσετε από αυτούς. Την ίδια χώρα που γέννησε αξίες και ιδανικά και υμνήθηκε από όλο τον κόσμο, την ίδια χώρα στην οποία υποκλίνεται όλη η ανθρωπότητα για τη γνώση και τη σοφία που έσπηρε παντού, που από την αρχαιότητα ακόμα και μετά από τις πιο σφοδρές μάχες τιμούσε τους νεκρούς, με απόλυτο σεβασμό, θάβοντάς τους με τιμές και όχι καλύπτοντάς τους με μπάζα. Αυτή τη χώρα λοιπόν εσείς τώρα την ντροπιάζετε και τη διασύρετε παγκοσμίως. Σε αυτή τη χώρα σήμερα εμείς πασχίζουμε να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και τι παίρνουμε πίσω. Ένα κλειστό φέρετρο και ένα χαρτί που απλώς γράφει «Βίος θάνατος, πλήρης απαθράκωση». Ούτε μια τελευταία αγκαλιά και ένα φιλί αποχαιρετισμού δεν μπορέσαμε να δώσουμε. Μετά από όλα αυτά τα οποία σας εκθέτω, στέκομαι εδώ ενώπιον σας και απευθυνόμαστε στην πολιτική, δικαστική και όποια άλλη αρμόδια εξουσία της Ευρώπης και την καλούμε να δείξει έμπρακτα την ευαισθησία που λέει ότι έχει σε τέτοια θέματα, καταδικάζοντας και καταγγέλνοντας ξανά και ξανά αυτές τις άθλιες πρακτικές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κινηθείτε εναντίον τους, όχι τόσο για να δικαιωθούμε εμείς και τα παιδιά μας το έγκλημα αυτό, αλλά γιατί εσείς θέλετε να συνεχίσετε να επιρασπίζετε τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα νόμιμα δικαιώματα των φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών. Διότι θέλετε να διαφέρετε από τέτοιες ζώδεις και απάνθρωπες νοοτροπίες. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το τρένο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρένο που θα μπορούσε να έχει την ίδια κατάληξη, θα μπορούσε να ταξιδέψει ένα δικό σας παιδί ή ένας δικός σας άνθρωπος. Αγαπημένα μας παιδιά, θα ξεπλύνουμε αυτή την ντροπή. Να το θυμάστε σαν να τα μωσούμε ξανά. Ωστότε να ξέρετε ότι ζείτε μέσα μας, είμαστε η ψυχή, η καρδιά και η φωνή σας. Τίποτα στον κόσμο αυτό δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη για εσάς. Σύεται ουρανός και γη για να δικαιωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ηλιόπουλε, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Και θα πρέπει να αναφέρω ότι εκτός από δικηγόρος που υποστηρίζει την προσπάθεια των γονέων, είμαι και γονέας ενός ανθρώπου που απέφυγε από τύχη το θάνατο, ήταν και αυτός επιβάτης και θεωρώ ότι διαπράχθηκε εναντίον του, κατά απόπειρα τουλάχιστον, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο. Κύριε Λιόπουλε, μου επιτρέπετε κάτι. Ήθελε κάτι ο κ. Σασλαδίνδης να σημειώσει, γιατί δεν το καταλάβαμε εμείς. Βλέπουμε πολλές φορές στις οθόνες κάποια αντικείμενα και ένα σκυλί. Μόνο αυτό, κ. Λιόπουλε. Μετά από απέτησή μας, για να εξιχνιαστεί η έκρηξη, ζητήσαμε από τον ανακριτή να πάει η ομάδα με τους ειδικούς σκύλους που βρίσκουν νεκρούς, πεθαμένους. Η ομάδα πήγε, μετά από 10 μήνες, και ενώ είχε ζητήσει η ομάδα αυτή να πάει από την πρώτη στιγμή, είχε στείλει σε όλους τους αρμόδιους φορείς email και δεν τους απαντήσανε ποτέ να βοηθήσει στις έρευνες. Χωρίς αμοιβή. Πήγαν 10 μήνες μετά από δικιά μας
απέτηση στον ανακριτή και βρέθηκαν οστά από τα παιδιά μας προσωπικά αντικείμενα που βλέπετε στις φωτογραφίες, το πόδι του μηχανοδηγού και το μαύρο κουτί. Και όλο αυτό βγήκε ο Άριος Πάγος και μας είπε μια Κυριακή πρωί ξυπνήσαν στον Άριο Πάγο και μας είπανε ότι δεν βρέθηκε τίποτα, εντάξει πώς κάνετε έτσι, κάποια μικρά υπολείμματα. Τα υπολείμματα των παιδιών μας είναι μικρά υπολείμματα για αυτούς, δεν είναι τίποτα. Ούτε και το μαύρο κουτί δεν είναι τίποτα, 10 μήνες μετά που πέφτει αεροπλάνο στον Ειρηνικό στα 5.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα και το βρίσκουν την επόμενη μέρα. Και αυτοί εδώ οι εγκληματίες, 10 μήνες ήταν το μαύρο κουτί της εμπορικής εκεί. Σύν' ότι βρέθηκε το κηλικείο άθικτο. Ένα κομμάτι του κηλικείου που ήταν η ταμιακή μηχανή του υπαλλήλου που δούλευε στο μοιραίο βαγόνι, στο κηλικείο. Λοιπόν, αυτά από τον εξίσου καθηλωτικό χαροκαμένο πατέρα, τον Παύλο Ασλανίδη. Η τελευταία αναφορά αφορά την εργαζόμενη από τη Μεσαρά που εξαλλώθηκε στην Πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μία εκ των δύο νομικών που παρέστησαν σε αυτή τη εκδήλωση, την κυρία Ελεονόρα Γεωργίου. Θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας των κρατών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αρχή του κράτους δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τη διάκριση των εξουσιών, τη διαφανή νομοθετική διαδικασία, την αποτελεσματική δικαστική προστασία και το ανεξάρτητο και αμερόληπτο των δικαστηρίων. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Τεμπών που συνέβη 28 Φεβρουαρίου 2023 είναι αποτέλεσμα πράξεων και ιδίως παραλήψεων των αρμόδιων προσώπων που διατελούσαν τη θητεία τους κατά τον χρόνο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί αν λειτουργούσε το σύστημα φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης όπως προέβλεπε η σχετική σύμβαση του 2014, ούτε αν η Ελλάδα είχε συμμορφωθεί με την οδηγία του 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ούτε και αν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είχε καθορίσει και εφαρμόσει τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2016 για την ασφάλεια των σιδηρόδρομων, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νόμη τάξη με τον νόμο 4632 του 2019. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων, η ΡΑΣ, είναι αυτή που διασφαλίζει τη συνολική διατήρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή της, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων. Τόσο η εργοσαίως διαχειριστής υποδομής, όσο και η Hellenic Train ως σιδηροδρομική επιχείρηση, είναι υποχρεωμένες αμελητή να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας. Οι αρμόδιοι της Εργοσέ, της Τρενοσέ, της Hellenic Train, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της ΡΑΣ γνώριζαν την υποστελέχωση του ελληνικού σιδηρόδρομου, την έλλειψη κατάρτισης προσωπικού, την ανυπαρξία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και την εν γέννη έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Παρότι οι ίδιοι ήταν επιφορτισμένοι, κανείς δεν έλαβε μέτρα ασφαλείας, ούτε προέβησε αποκατάσταση των πλημελιών, παρότι είχαν υποχρέωση εκ των προαναφερόμενων νόμων και συμβάσεων. Ανταυτού, ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε και μάλιστα στη Hellenic Train χορηγήθηκε το 2022, περιέργως πως, νέο πιστοποιητικό ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον ΕΡΑ. Συνεπώς, οι αρμόδιοι γνώριζαν ότι από τις παραλήψεις τους υπήρχε το ενδεχόμενο να επέλθει θάνατος ή σωματική βλάβη σε επιβαίνοντες και προσωπικό και αποδέχονταν το αποτέλεσμα του θανάτου και των σωματικών βλαβών τουλάχιστον ως ενδεχόμενο, αν όχι ως βέβαιο. Με δεδομένη αυτή τη γνώση, αντιλαμβανόμαστε ότι το όποιο ποινικό αδίκημα έχουν τελέσει, μόνο από δόλο πρέπει να θεωρηθεί ότι τελέστηκε, αποκλειωμένης της αμέλειας. Διότι για να θεωρηθεί ότι ένα αδίκημα έχει τελεστεί από αμέλεια, πρέπει να δεχτούμε ότι οι αρμόδιοι προέβλεψαν το αξιόπινο αποτέλεσμα ως δυνατό. Πίστεψαν όμως ή ήλπιζαν ότι δεν θα επερχόταν. Αντιλαμβάνεστε ότι πίστη και ελπίδα δεν συνάδουν με την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Επομένως, βάσιμα υποστηρίζουμε ότι για τους θανάτους και τους τραυματισμούς του δυστυχήματος ευθύνονται τουλάχιστον οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι και οι ήδη ασκηθήσεις ποινικές διώξεις πρέπει να αναβαθμιστούν για πράξεις που έχουν τελεστεί από δόλο.
Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονηθεί το πρωταρχικό γεγονός που έχει κινήσει υποψίες συγκάλυψης της υπόθεσης. Αφενός, η μεταφορά των επίμαχων βαγονιών σε αφύλακτο μέρος, αφετέρου, η απομάκρυνση σημαντικού όγκου εδάφους από τον τόπο του δυστυχήματος και η επιχωμάτωση του σημείου Μενέο. Τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν μόλις τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα, με εντολή του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν δική του πρωτοβουλία. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η ενέργεια προκάλεσε την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, επηρεάζοντας άμεσα και τη συλλογή των αποδείξεων. Παγκοσμίως, η διατήρηση του χώρου αναλύωτου είναι υψίστης σημασίας για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού και τη σωστή διερεύνηση ενός εγκλήματος. Σημειωτέων ότι η συλλογή αποδείξεων γίνεται από τους ανακριτικούς υπαλλήλους πάντοτε υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελικής Αρχής και ολοκληρώνεται με το πέρας της ανάκρισης. Με απλά λόγια, το σημείο του δυστυχήματος θα έπρεπε να είχε παραμείνει αναλύωτο και να φυλασσόταν μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση και παράλληλα θα έπρεπε να είχε ανασταλεί η λειτουργία του σιδηρόδρομου λόγω μη πλήρωσης των κανόνων ασφαλείας. Επιπλέον, από τις αναλύσεις του χημείου του κράτους σε δείγματα αντικειμένων των θυμάτων, προέκυψαν χημικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για νοθεία καυσίμων και δεν συγκαταλέγονται στο δηλωμένο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έτσι, ενισχύεται η πεποίθησή μας ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε παράνομο φορτίο. Η διερεύνηση της ιχνηλάτησης του παράνομου φορτίου, όπως και η διακρύβωση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την εντολή για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, αποτελεί έργο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας προβλέπει τιμωρία για εισαγγελέα ή ανακριτή, αν αυτός διώξει αθώο, οφείσει σε τιμωρία αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Συμπερασματικά, από όσα εκτέθηκαν, είναι βάσιμες οι ανησυχίες για την παρέκκληση της Ελλάδας από το κράτος δικαίου, δηλαδή από τον απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Και δυστυχώς, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ήδη η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψήφισμά της στις 7 Φεβρουαρίου 2024 για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι η δικαστική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Στο ίδιο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ήδη έχει διεξαχθεί έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρότι έχουν συλληφθεί 23 άτομα για το σκάνδαλο κατάχρησης ευρωπαϊκής επιδότησης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το σύστημα ασφάλειας των σιδηρόδρομων. Οι Έλληνες Υπουργοί Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΙΝ, κρύβονται πίσω από την Υπουργική Ασυλία. Στα πλαίσια του άρθρου 73 του Συντάγματος, ήδη γίνεται διαδικτυακή προσπάθεια για συλλογή υπογραφών με αίτημα την κατάργηση του συνταγματικού άρθρου που προστατεύει τους βουλευτές από τη δίωξη για τα ποινικά δικήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά για από τη νομικοκυρία Γεωργίου και θα κλείσουμε αυτή την εκτεταμένη υποχρεωτικά σήμερα αναφορά με τον έτερο νομικό, τον κύριο Γιώργο Λιόπουλο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ακόμη δεν έχει οριστεί πραγματογνώμονας χημικός μηχανικός, γιατί αυτή είναι η επιστημονική ειδικότητα που ασχολείται με τη συμπεριφορά χημικών ουσιών, από τον ανακριτή προκειμένου να διερευνηθεί τι προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά. Αυτό είναι εντυπωσιακό για τα πανευρωπαϊκά δεδομένα που ορίζουν τον άμεσο ορισμό των ανακριτών, από τους ανακριτές μάλλον των πραγματογνωμόνων προκειμένου σε επίκαιρο χρόνο να μπορούν τους στοιχεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που υποδεχθήκατε εμάς και ειδικά τους γονείς που βρίσκονται ακόμα σε βαρύ πένθος και την απώλεια των παιδιών τους με τόσο θερμά συναισθήματα. Οφείλω να αναφέρω ότι και εγώ είμαι γονέας ενός νέου 19 ετών που ταξίδευε στο τρίτο βαγόνι του μοιραίου τρένου και επιβίωσε με ελαφρά τραύματα από καθαρή τύχη, ενώ άλλοι δίπλα του βρήκαν τραγικό θάνατο. Μάλιστα, ήταν αυτός που εξήλθε από τους πρώτους παντώντας εφλεγόμενα συντρίμια από το τρένο του θανάτου και επί 40 λεπτά καλούσε τα σωστικά μέσα πριν αποφασίσει ότι έπρεπε να ειδοποιήσει τη μητέρα του και μένα. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και από τις πλέον ακραία αντίξωες συνθήκες οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται με αυταπάρνηση και κοινωνική ευαισθησία. Αυτή η στάση είναι η πλέον σημαντική εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο. Κάποιοι όμως αυτό το αύριο στέρισαν αδικαιολόγητα από πολλούς άλλους νέους, αδιαφορώντας προκλητικά για τις επιταγές και τις εγγύησεις του κράτους δικαίου, και αν τους το επιτρέψουμε θα το επαναλάβουν. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη δυσίωνη πορεία. Ανάμεσά σας ένιωσα διαστητικά τους ιδιαίτερους ηθικούς και πνευματικούς δεσμούς που μας συνδέουν.
είναι οι κοινές μας αξιακές αναφορές, αυτές που ο ελληνικός πολιτισμός ενέπνευσε σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και αποτελεί πλέον την κληρονομιά που μας καθιστά αναγνωρίσιμους παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αποτελεί και το θεμέλιο και την ιδιοσυστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοκρατία, άμεσα συνυφασμένη με την αρχή της νομιμότητας και κατ' επέκταση το κράτος δικαίου, αποτελούν στοιχείο ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό συμβαίνει διότι το κράτος δικαίου αποτελεί την ελάχιστη εγγύηση του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου από την πολιτεία και είναι το επιστέγασμα του κοινωνικού συμβολέου που συνάπτει η ηγεσία της πολιτείας με τους πολίτες της. Έχει τις ρίζες του στην κλασική αθηναϊκή δημοκρατία, καθώς για πρώτη φορά στην πορεία του μόνου πλάσματος με αυτεπίγνωση στη γη, η αξία του ανθρώπου πολίτη και όχι η υποταγή στο μονάρχη ήταν το πρόταγμα για τη συγκρότηση του κράτους. Έτσι, η ιδέα της δικαιοσύνης και η αξία της για τη συγκρότηση των οργανωμένων κοινωνιών αποτέλεσε τη βάση του κοινωνικού συμβολέου που 2.000 χρόνια μετά θα συνέδε τον διαφωτισμό με τη δημιουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος ιδεολογικός αναθεωρητισμός που χρησιμοποιεί τη διαστρέβλωση της αλήθειας επιχειρεί μέσω της χειραγωγούμενης διάχυσης της πληροφορίας να επηρεάσει τις σκέψεις και επομένως τις συνειδήσεις μας. Αναπόδεικτα ιδεολογήματα υποκαθιστούν την κατάκτηση της επιστημονικής απόδειξης και την αξία της διαλεκτικής. Όποιος αμφισβητήσει την παντοδυναμία πλασματικών πλειοψηφιών γίνεται ανεπιθύμητος. Η δολοφονία των Ντεμπόν ήταν η πλέον δραματική αποκάλυψη της αποτυχίας αυτών που επιχειρούν να επενδύσουν στην ψευδαίσθηση, την εξαπάτηση και το φόβο για να υποκαταστήσουν τις κοινωνίες των πολιτών μιας Ευρώπης που εμπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό και να δημιουργήσουν αγέλες υπάκουν κατοίκων μιας ενιαίας και αδιαφοροποίητης μάζας χειραγωγούμενης από αυτόκλητες ελίτ. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Όποιος καθιστά τη διαιώνιση της παρουσίας του στην εξουσία αυτό σκοπό, τον οποίο επιχειρεί να επιβάλλει με κάθε αυθαιρεσία, μεταβάλλεται σε τύρανο και επομένως εχθρό της δημοκρατίας. Οπότε αυτονόητα βρίσκεται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακή πορεία με το κράτος δικαίου. Γνωρίζετε όλοι ότι στην αρχαία Ελλάδα η τυρανοκτονία θεωρούνταν θεάρεστο έργο, γιατί αποκαθιστούσε την πολιτιακή τάξη και επί της ουσίας την νομιμότητα. Πλέον τον αποκλεισμό των αυταρχικών πρακτικών και την αποκατάσταση νομιμότητας έχουν αναλάβει σε κορυφαίο επίπεδο διακριτικές ενώσεις και θεσμοί, όπως είναι και οι αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναπτύσσουμε στην αναφορά μας, αυτοί που θέλουν μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας να διαιωνίσουν την παρουσία τους στην άσκηση φαύλης εξουσίας, επιχειρούν παράλληλα να συνεκλώσουν τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και αδιαφορούν για την αρχή της νομιμότητας. Καθιστώντας μοναδική τους επιδίωξη την ανεμπόδιστη άσκηση της εξουσίας και το παράνομο κέρδος, αδιαφόρησαν πλήρως για την ανθρώπινη ζωή και μετέβαλαν τις συνδρομικές μεταφορές σε ένα πεδίο δοκιμασίας θανάτου. Από το έτος 2004, σύμφωνα με την Οδηγία 49 του 2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29 Απριλίου του 2004 για την ασφάλεια των κοινωνικών σιδηροδρόμων, που έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το έτος 2007 με το Προεδρικό Διάταγμα 160 του 7 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 49 του 2004, η Ελλάδα όφιλε να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφάλειας για τις συνδρομικές μεταφορές. Θα εκπλαγείτε εάν δείτε τη σχετική καταχώρηση της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων της περίφημης ΡΑΣ στην Ελλάδα, διότι θα αντιληφθείτε ότι 20 έτη μετά οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη, γιατί όπως μας πληροφορεί η αρμόδια να γνωμοδοτεί η ΡΑΣ, είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Είναι μόνο του ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει τον βαθμό επικινδυνότητας της εξουσίας όταν πάβει να εμπνέεται από το κράτος δικαίου. Αυτό το λογικά παράδοξο και νομικά απαράδεκτο συμβαίνει παρά τις διατάξεις των άρθρων 59 που επαναλαμβάνει το άρθρο 7 της Οδηγίας 798 του 16 και 60 που επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 8 της Οδηγίας 798 του 16 του νόμου 4632 του 19 για την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών, δηλαδή της 797 του 16 και της 798 του 16, τα οποία επιβάλλουν όταν υπάρχουν κενά στα συστήματα ασφάλειας που θεσπίζει το αποδεκτό μοντέλο διαλειτουργικότητας ETRMS, δηλαδή ο συνδυασμός ETCS και GSMR, και ιδίως όταν συμβαίνουν δυστυχήματα να θεσπίζονται άμεσα εθνικοί κανόνες και μάλιστα νέοι, δηλαδή επικαιροποιημένοι. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και σήμερα, 12 μήνες μετά την πολύ νεκρή δολοφονία, και ενώ τίποτα δεν έχει βελτιωθεί στο επίπεδο της ασφάλειας, αυτή η νομοθετική επιταγή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Πρόκειται για ασυδοσία και αλαζονία της εξουσίας που στο όνομα της κατεπίφασης πλειοψηφίας θεωρεί ότι μπορεί να παίζει καθημερινά με χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και να λιδωρεί τη λογική και την αξιοπρέπεια όλων μας. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία και με όσα απακολούθησαν μετά το αρχικό έγκλημα.
Ενώ οι συγγενείς ακόμα θρηνούσαν τους νεκρούς τους και ο Πρωθυπουργός εγγυόταν δημόσια ότι η δικαιοσύνη θα πράξει άμεσα και αποτελεσματικά το καθήκον της, ένας επίορκος αξιωματούχος της διοίκησης με εντολές πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου και την επίκληση ανύπαρκτων διατάξεων του νόμου επενεύει απροσχημάτιστα στο έργο της δικαστικής εξουσίας. Ο τόπος του εγκλήματος στο σύνολό του βεβηλώθηκε, αποχωματώθηκε σε βάθος άνω των 70 εκατοστών και εν τέλει καλύφθηκε με άμμο και χαλίκια βουτυγμένα σε πίσα. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν σε άγνωστους προορισμούς το σύνολο των καταλήπων της σύγκρουσης και μεταξύ αυτών ανθρώπινα μέλη, ενώ μάλιστα υπήρχε και υπάρχει μια τουλάχιστον αγνοούμενη. Έτσι, αλλοιώθηκαν πλήρως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και πιστήρια. Αυτό είχε προφανή στόχο να μην εξακριβωθεί με βεβαιότητα τι προκάλεσε την πρωτοφανή έκρηξη και τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Τονίζω ότι δεκάδες επιβάτες απανθρακώθηκαν καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 1.300 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε θερμικό δυστύχημα, όπως βέβαια δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία τέτοια εκτεταμένη κρατική επιχείρηση συγκάλυψης αλήθειας και αλλίωσης στοιχείων, ενώ μάλιστα υπήρξαν τουλάχιστον 57 νεκροί και 180 τραυματίες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενδεικτικά το άρθρο 19 και κυρίως 20 της Οδηγίας 49 του 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου του 4 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, επιβάλλει ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων, να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο και αυτός να περιφρουρηθεί έως ότου η δικαιοσύνη και ο ίδιος ο ΕΡΑ ολοκληρώσουν τις έρευνες. Αυτό επιβάλλουν και τα άρθρα 239-251 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως και το άρθρο 21 του νόμου 50-14-23 για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, που υλοποιεί με επίσης μεγάλη καθυστέρηση την ΟΣΑΝ Ευρωπαϊκή Οδηγία. Όμως τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε, γιατί μεταξύ άλλων η Επιτροπή Διερεύνησης δεν είχε καν συγκροτηθεί. Τα πάντα εξαφανίστηκαν πριν προλάβουν οι ορισθέντες παραματογνώμονες να ξεκινήσουν έστω το έργο της συλλογής και καταγραφής στοιχείων, και ενώ επίσης δεν είχαν ληφθεί και φωτογραφίες και βίντεο αρμοδίως. Οι κρατικοί αξιωματούχοι που είχαν συμμετοχή στα παραπάνω ενοχοποιούνται όχι απλώς για παράβαση καθήκοντος ή υπόθαλψη, αλλά για τη διάπραξη του κακουργήματος της εσχάτης προδοσίας που σύμφωνα με το 134 ποινικού κώδικα θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους συνταγματικούς θεσμούς, όπως ιδίως στη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία του έργου της δικαιοσύνης. Πριν βέβαια συμβούν αυτά, η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν ήδη αναδείξει ότι η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, καθώς η διαφθορά έχει αλωτριώσει επικίνδυνα λειτουργούς που υπηρετούν σε ανώτατες θέσεις της εκτελεστικής, της νομοθετικής αλλά και ενδεχομένως της δικαστικής εξουσίας. Δυστυχώς προκύπτει από τα γεγονότα ότι αν δεν υπήρχαν οι γενναίοι γονείς που ήδη γνωρίσατε, οι οποίοι στη μνήμη των παιδιών τους συνεχίζουν ασυμβίβαστα τον αγώνα και την ανάγκη της αλήθειας, η δικαιοσύνη θα υστερούσε ακόμη περισσότερο να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Είμαστε βέβαιοι ότι μετά με τη βοήθεια όλων σας και τη επικρότηση της αναφοράς μας θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους θεσμούς του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και έτσι το θλιβερό ορόσημο της 28ης Δευτέρου του 23 θα γίνει σύμβολο ενότητας των ευρωπαϊκών λαών στον αγώνα για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι με τη στεναρή αυτή στάση και υποστήριξη των θεσμών του κράτους δικαίου θα εκπέμψουμε ως μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ασυμβίβαστη στάση μας για ένα πανανθρώπινο παγκόσμιο πρότυπο πολιτισμού εμπνευσμένο από την αξία του ανθρώπου. Όλοι μαζί είναι βέβαιο ότι μπορούμε να πετύχουμε να λάμψει η αλήθεια και να αφυπνιστεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, η οποία δεν θα επιτρέψει οι σκοτεινές βλέψεις ορισμένων να καταργήσουν τις πράγμασεις του κράτους δικαίου και να μας στερήσουν την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ίδια μας τη ζωή που αυτό εγγυάται. Σας ευχαριστώ όλους για μία ακόμη φορά. Αυτά λοιπόν και από τον έτερο νομικό των συγγενών των θυμάτων. Μου γράφετε εδώ, από ό,τι καταλάβατε εγώ δεν έκανα καμία, ούτε ποιος τους πήγε εκεί, ούτε ποιοι εμφανίστηκαν πολιτικοί, ποιοι μίλησαν. Οι ευθύνες, το καταλάβατε, το είπαν και οι τέσσερις, είναι διαχρονικές ως προς την ιστορία του σιδηροδρόμου. Από το 2004 μέχρι σήμερα η διαχείριση της υπόθεσης αφορά τους τελευταίους, αλλά οι ευθύνες το ακούσατε. Άρα εμένα με ενδιέφερε να ακουστούν σήμερα οι φωνές των δύο χαρακωμένων γονιών και των δικηγόρων τους. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν.